Μπροστά σε μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις στην αγορά καυσίμων βρίσκεται η Γαλλία. Οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων κατά των εργασιακών μεταρρυθμίσεων προκαλούν έμφραγμα. Την Παρασκευή οι αποκλεισμοί ορισμένων δηληστήριων τερματίστηκαν. Ωστόσο οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να απεργούν. Ο δημοσιογράφος του Euronews Philippe Mathieu μεταδίδει. Το διελιστήριο Φεϊζάν που βρίσκεται στα νότια της Λιόν διαχειρίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως. Από την περασμένη Παρασκευή, όπως και σε άλλα διελιστήρια στη Γαλλία, δεν παράγεται απολύτως τίποτα. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Δεν κρατούμε ομοίρους τους πολίτες. Ασκούμε το δικαίωμά μας στην απεργία προκειμένου να αντιδράσουμε στις προτάσεις της κυβέρνησης. Είμαστε υπέρ της απόσυρσης του νόμου για τα εργασιακά. Είμαστε μια μονάδα στρατηγικής σημασίας. Γίνεται κατανοητό ότι ίσως θα δημιουργήσει η απεργία μας πρόβλημα στον κόσμο που θα αντιμετωπίσει η ελλείψη στη βενζίνη. Αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις ελλείψεις, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου των Εργαζομένων. Την εβδομάδα που πέρασε, τα καύσιμα εξαντλήθηκαν στο 30% των πρατηριών καυσίμων της Γαλλίας. Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δηλώνει αμετακίνητο στις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, παρά τη σκληρή στάση των συνδικαλιστών.